μαγειλεύει. Κλαμπατά σα cooking. Σήμερα που θα φτιάξει τσιγαριζά θα μαζέσει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Πλησιάζει το Πάσχα. Σήμερα θα σας φτιάξω μια θρακιώτικη συνταγή, τους τζιεροσαρμάδες. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε, πάντως στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, γενικά στη Θράκη, συνηθίζονται ακόμη και σήμερα. Έχω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή και θέλω σήμερα να σας την παρουσιάσω. Για πάμε. Έχω πάρα πολύ ωραία υλικά και οι τζιεροσαρμάδες θα γίνουν μυρωδάτοι και πολύ σπέσια. Σηκώτη αρνίσιο. Έχω και λίγα γλυκάδια από την σκοταριά. Οπωσδήποτε μία μπόλια, κρεμμύδι, λίγη πιπεριά σε χρώμα, κρεμμυδάκια φρέσκα, 1-2 κρόκους αυγού για να κάνουμε την επάλυψη. Προαιρετικά, καυτερή πιπεριά ή μπούκοβο. Ρύζι, μακρύκοκο, λίγα καρύδια, λίγη σταφίδα μαύρη, κύμινο, μπαχάρι αλεσμένα, αλάτι και πιπέρι φυσικά και οπωσδήποτε άνηθο. Και 1-2 σκελίδες σκόρδο εκτός εικόνας. Αυτά είναι. Πάμε να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ special μεζέ. Για εγγραφή πατήστε το κουμπάκι εκεί κάτω δεξιά. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά θα παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Να είστε καλά. Έχει μια λεπτή μεμβράνη το σηκώτη η οποία βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Πριν το κόψουμε τη βγάζουμε. Στη συνέχεια θα κόψουμε το σηκώτη σε μικρούς κύβους. Έτσι, σε αυτό το μέγεθος εδώ όπως το βλέπετε. Τώρα λίγο πιο μικρά, λίγο πιο μεγάλα, δεν πειράζει. Τα βάζουμε σε ένα τρυπητό, τα κομμένα. Θα ψιλοκόψω και τα γλυκάδια, έτσι λεπτά, λεπτά, πολύ λεπτά. Θα τα προσθέσω για αυτά στο σηκώτη. Θα αλατίσουμε το σηκώτη. Θα το ανακατέψουμε να πάει παντού το αλάτι. Και θα το βάλω στο ψυγείο να στραγγίζει όση ώρα θα μαγειρεύουμε τα υπόλοιπα. Θα απλώσουμε την μπόλια μας μέσα σε ένα ταψάκι και θα την σκεπάσουμε με χλιαρό νερό. Δουλεύετε μετά καλύτερα. Θα ρίξουμε νερό στην σταφίδα τη μαύρη να τη μουλιάσουμε λίγη ώρα. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Επειδή είναι μεγάλο θα βάλω μόνο το μισό, αλλιώς θα έρθει πάρα πολύ. Για να του δώσουμε και λίγο χρώμα, θα βάλουμε πιπεριές πολύχρωμες. Το 1/3 από κάθε πιπεριά είναι αρκετό, δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ. Θα τις ψιλοκόψουμε. Ψιλοκόψουμε και την καυτερή πιπεριά, αν βάλουμε. Αυτές είναι μετρίου καψίματος, δεν είναι πολύ πολύ καυτερές. Θα ψιλοκόψουμε και το σκορδάκι. Μπαχάρι και κύμινο θα τα περάσω από το γουδί. Έχουν γίνει σκόνη. Θα ψιλοχοντροκοπανίσουμε και τα καρύδια. Κάντε τα όσο λεπτά ή χοντρά θέλετε. Λιγάκι να τα πιάνει το δόντι. Ωραία. Θα ψιλοκόψουμε και τα κρεμμυδάκια.
θα ψιλοκόψουμε και τον άνηθο. Θα ξεπλύνουμε το ρύζι κάτω από τρεχούμενο νερό, ώσπου το νερό να βγαίνει καθαρό. Θα ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το λάδι θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι να το τσιγαρίσουμε. Λιγάκι να μαραθεί. Θα προσθέσουμε τις πιπεριές. Μόλις μαραθούν οι πιπεριές θα προσθέσουμε το ρύζι στραγγισμένο. Θα το τσιγαρίσουμε για περίπου 3 λεπτά μαζί με το ρύζι. Η φωτιά είναι μέτρια προς δυνατή. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε μπαχάρι και κύμινο. Τώρα αναδύονται τα αρώματα από το κύμινο και το μπαχάρι. Ανακατεύουμε συνεχώς να μην αρπάξει το ρύζι. Μόλις περάσουν τα 3 λεπτά θα ρίξουμε μέσα τις σταφίδες στραγγισμένες. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά, θα αλατίσουμε. Θα πιπερώσουμε. Θα ρίξουμε μέσα βραστό νερό, περίπου 1,5 φλιτζάνι. Αφού αρχίσει και βράζει, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά, θα καπακώσουμε και θα αφήσουμε να σιγοβράσει για 5 λεπτά. Μόλις περάσουν τα 5 λεπτά, έχει μισομαλακώσει το ρύζι. Θα κλείσουμε τη φωτιά, θα προσθέσουμε το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και τον άνηθο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στην άκρη για λίγο. Θα βάλουμε δεύτερο τηγανάκι στη φωτιά, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, θα το αφήσουμε να κάψει καλά. Εδώ έχουμε το σηκώτι στραγγισμένο, δεν έβγαλε και πολλά υγρά. Και μόλις κάψει καλά το λάδι, θα ρίξουμε μέσα το σηκώτι. Θα το σοτάρουμε για 1 λεπτό, ίσα ίσα να αλλάξει χρώμα. Μόλις δούμε ότι αλλάζει όλο χρώμα, για να το πετύχουμε αυτό θέλει καλό ανακάτεμα, να ασπρίσει από όλες τις πλευρές. 1-1,5 λεπτό, δεν θέλει παραπάνω. Θα προσθέσουμε το σκόρδο και το καρύδι. Θα συνεχίσουμε το τσιγάρισμα για μισό λεπτό ακόμη, πάντα ανακατεύοντας. Θα σβήσουμε με ένα σφινάκι ούζο. Θα αφήσουμε για λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και σβήνουμε το μάτι. Θα ρίξουμε τα σηκωτάκια στο υπόλοιπο μείγμα, θα τα ανακατέψουμε καλά και η γέμιση μας είναι έτοιμη. Πάμε να τυλίξουμε τους τσιγεροσαρμάδες. Στο ταψάκι που θα τους ψήσουμε θα ρίξουμε λίγο λάδι. Θα πάρουμε ένα μπολ, κανονίστε μόνοι σας το μέγεθος ή ένα μεγάλο φλιτζάνι. Θα βγάλουμε τώρα από εδώ την μπόλια μας, η οποία έχει μαλακώσει μέσα στο χλιαρό το νερό. Θα την βάλουμε πάνω στο μπολάκι, έτσι ώστε να περισσεύει λιγάκι γύρω γύρω. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι.
και θα πάρουμε από το μείγμα μας και θα γεμίσουμε το μπολάκι μας. Πω, πω, πω. Θα κόψουμε την πόλια μας εδώ σε αυτό το σημείο. Έτσι. Και τώρα θα την γυρίσουμε προς τα μέσα. Να τη λήξουμε τη γέμιση. Έτσι ακριβώς. Και θα φέρουμε τώρα τούμπα το μπολάκι μέσα στο ταψάκι μας. Έτοιμος ο πρώτος. Έτσι θα γεμίσουμε και τους υπόλοιπους. Για πάμε ένα δεύτερο και μετά τα είδατε. Έχω ανοίξει το φούρνο στους 200 βαθμούς της αντιστάσης. Σαλατάκι, πιπεράκι, γέμιση. Κι ας του να παντού μαχαρά σουρτάναμ, σουρτάναμ. Κι ας του να παντού μαχαρά σουρτάναμ, σουρτάναμ. Σουρτάναμ σου φιλιο το δαμ στον άρον παρακύθι. Σουρτάναμ σου φιλιο το δαμ στον άρον παρακύθι. Τελειώνω και τα υπόλοιπα και τα ξαναλέμε. Να κάνουμε και το μικρούλικο. Αυτό είναι παιδικό. Αλλά το πίπερο. Και πάμε να το βάλουμε αυτό στο κέντρο. Πω, τι ζωγραφιά είναι αυτή. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο σχεδόν. Θα ρίξουμε σε ένα μπολάκι ένα κρόκο αυγού. Θα τον ανακατέψουμε. Και για να πάρουν μετά ωραίο χρώμα, θα τα περάσω από πάνω με τον κρόκο. Θα ρίξουμε και μισό φλιτζάνι νερό, γιατί το ρύζι θα τραβήξει ακόμη λίγα υγρά. Και πάμε για το φούρνο. Θα ψήσω στη δεύτερη σκάλα από κάτω. Για πάμε να το βγάζουμε. Τι πράγμα. Θα το αφήσουμε λιγάκι να ξεκουραστεί πριν σερβίρουμε. Θα έλεγα τώρα να κάνουμε μια δοκιμή, ε. Αυτά κι αν είναι τζιγεροσαρμάδες. Εδώ δες. Λίγο πολύ τα έπιαν τα ζουμάκια τους. Έχουν ξεκουραστεί αρκετά. Δεν θέλει και πολλά πράγματα εδώ. Το λεμόνι είναι θέμα γούστου. Εγώ σε αυτό δεν βάζω λεμόνι. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε να ρίξουμε τώρα λίγο από πάνω είναι λίγο μαύρο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Έτσι, μπράβο. Και λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο γκρεμμυδάκι δεν θα το χαλούσε καθόλου. Μόνο το πράσινο μέρος, έτσι, για να κάνουμε ωραίο πιάτο. Νεμαία αγιοργήτικο. Πάμε πρώτα μία στην υγειά μας. Τζίγερος αρμάς θρακιώτικος.
Πω. Γεύση πασχαλινή, γεύση άνοιξης, κύμινο στα φίδα, κρεμμυδάκι φρέσκο, σκορδάκι, πω. Το σηκωτάκι έγινε άπαιχτο. Φανταστικός ο τζίγερος σαρμάς. Για να δοκιμάσω και με λίγο λεμόνι, γιατί είπα όχι πριν. Για να δούμε μήπως του πάει. Του πάει και το λεμονάκι, του πάει. Να είστε καλά φίλοι μου, καλό Πάσχα. Σουλτάναμ, 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 σουφριωτούδαμ, σαν καραμιά στον κάμπο. Σουλτάναμ, σουφριωτούδαμ, σαν καραμιά στον κάμπο.